για την παράσταση «Φτάσε όπου δεν μπορείς», που γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου αυτού συγγραφέα. Φέτος λοιπόν το ΔΥΠΕΘΕ για τους εφήβους οργάνωσε να πάει το θέατρο μέσα στην τάξη. Οι τάξεις, οι σχολικές αίθουσες γίνονται μικρές σκηνές θεάτρου όπου οι ηθοποιοί ετοιμάζουν αυτή την παράσταση μπροστά στα μάτια των εφήβων. Παίζεται η παράσταση και συμπληρώνεται με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη δουλειά την έχει αναλάβει η Χριστίνα Χατζηβασιλείου, μια πάρα πολύ γνωστή και σημαντική ηθοποιός που λυπάμαι πολύ που δεν είναι σήμερα μαζί μας, γιατί σκηνοθετεί στο Κρατικό Θέατρο την παιδική σκηνή. Είναι μια σκηνοθέτηση η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλη έρευνα για το έργο του Καζαντζάκη. Τα παιδιά έχουν κάνει πρόβες όλο το καλοκαίρι για να είμαστε έτοιμοι σήμερα. Και να πω ότι για πρώτη φορά, και είμαστε πολύ, συγκινηθήκαμε πολύ εκείνη την ημέρα, η πρεμιέρα, η αληθινή πρεμιέρα της παράστασης έγινε στο καλοκαιρινό Art Camp του ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης, στην Κιβωτό, μαζί με την κατασκήνωση που κάνει για τρίτη χρονιά το ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης, μπροστά στους γονείς, στους νέους, με και χωρίς αναπηρία. Ο προγραμματισμός του ΔΥΠΕΘΕ σας έχει δοθεί και θα μοιραστεί. Αυτό είναι το πρώτο έργο που ξεκινάμε. Την επόμενη εβδομάδα, 29-30 και 1η Οκτωβρίου, ξεκινάμε να παρουσιάζουμε μια παράσταση που πάρα πολλοί κόσμος την αναμένει. Είναι και «Άλλαξε το δέρμα της η γη» από την ομάδα εφήβων, που είναι μια συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή και παίχτηκε τον Ιούλιο. Για το προγραμματισμό του ΔΥΠΕΘΕ θα έχουμε πολλά να πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ έντονος και πάρα πολύ πλούσιος και πάρα πολύ δυναμικός, με πάρα πολλούς συνεργάτες, με πολλές συμπαραγωγές και παραγωγές του ΔΥΠΕΘΕ. Και λέω συμπαραγωγές, γιατί μπορεί να φαίνεται ή να ακούγεται κάτι εύκολο ή κάτι που μειώνει τις δραστηριότητες του ΔΥΠΕΘΕ. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για μας, αλλά και για το Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο επιχορηγούμαστε και φέτος, θυμίζω ότι επιβραβευτήκαμε με αύξηση της προγραμματικής σύμβασης. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μαθαίνεται το ΔΥΠΕΘΕ σε πολύ περισσότερο κόσμο και αποκτά πολύ πιο ευρύ κοινό και φυσικά μειώνεται και το κόστος αυτών των παραγωγών και φυσικά οι ηθοποιοί δοκιμάζονται και σε διαφορετικά θεατρικά πεδία.